Το Δημοφιλές Πρόγραμμα Εξοικονομώ επανέρχεται το φθινόπωρο με σημαντικές αλλαγές, προσφέροντας πλέον την ευκαιρία σε όλους τους πολίτες να αναβαθμίσουν ενεργειακά τα σπίτια τους χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Η νέα αυτή προσέγγιση στοχεύει στην ευρύτερη συμμετοχή των οικοκυριών ανεξαρτήτως εισοδήματος, δίνοντας προτεραιότητα στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων και τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Το πρόγραμμα αναμένεται να καλύψει παρεμβάσεις όπως η αντικατάσταση κουφωμάτων, η θερμομόνωση, η αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, καθώς και η εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Με τον αποκλεισμό των εισοδηματικών κριτηρίων δίνεται πλέον η δυνατότητα σε μεγαλύτερο φάσμα πολιτών να επωφεληθούν από τις επιδοτήσεις, καθιστώντας το εξοικονομώ πιο προσιτό. Το πρόγραμμα έχει στόχο τη συμβολή στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της χώρας και την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει την αγορά εργασίας στον τομέα των κατασκευών και της ενέργειας. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν σύντομα να υποβάλουν αιτήσεις μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όσο αφορά τα προγράμματα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτά, με τα οποία φυσικά ασχολείται η εταιρεία μας κατασκευαστική, είναι το πρόγραμμα Επιχειρώ, το οποίο αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων. Ναι. Εμείς σαν εταιρεία έχουμε και ιδιαίτερη συμπάθεια στα τουριστικά, οπότε επικεντρωνόμαστε και εκεί πέρα, πιο συγκεκριμένα, και προσφέρουμε λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης και κατά επέκταση εξοικονόμησης χρημάτων στις επιχειρήσεις. Φυσικά η ενεργειακή αναβάθμιση προσφέρει και μία ανακαίνιση στο κτίριο, οπότε βλέπουμε τα κτίρια να ανανεώνται και να αλλάζουν και τις όψεις τους και να προσφέρουν και άλλου είδους υπηρεσίες καλύτερης ποιότητας κατοίκησης των τουριστών. Από εκεί και πέρα το πρόγραμμα το οποίο περιμένουμε να ανοίξει και υπάρχει ήδη κινητικότητα και ενημέρωση από τα μίντια είναι το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων, το γνωστό πρόγραμμα. Ναι. Το οποίο αυτό αυτή τη στιγμή φαίνεται να παίρνει μια οριζόντια επιδότηση για όλα τα εισοδήματα. Δηλαδή δεν θα υπάρχει το εισοδηματικό κριτήριο. Αυτό ευνοεί και ίσως τα λίγο μεγαλύτερα εισοδήματα από εκεί που παίρναμε 40-45%, τώρα προφανώς σύμφωνα με αυτά τα οποία μέχρι στιγμής ακούγονται, θα πάνε στο γύρω στο 60%. Αυτά φυσικά είναι κάποιες πληροφορίες που σας δίνω, οι οποίες δεν είναι επίσημες. Περιμένουμε στο επόμενο σύντομο διάστημα να έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις με τον οδηγό του προγράμματος. Φυσικά θα ενισχύσει και τα πολύ χαμηλά εισοδήματα με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα εξοικονομώ για τα ευάλωτα νοικοκυριά, όπου εκεί πέρα λένε και θα φτάσει σε μια επιδότηση ύψους μέχρι και 90%, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό πραγματικά για να ενισχύσει τα πολύ χαμηλά εισοδήματα. Από εκεί και πέρα θα βγουν και άλλα προγράμματα που αφορούν ατλίες θερμότητες, κλιματιστικά. Αυτό το οποίο δούλεψε αρκετά καλά ήταν το πρόγραμμα για τα φωτοβολταϊκά, όπου έδινε μια πάρα πολύ καλή επιδότηση και συγκεκριμένα για τις μπαταρίες των φωτοβολταϊκών έδινε 100% επιδότηση. Πήγε πραγματικά πάρα πολύ καλά. Δεν είμαστε σίγουροι αν θα ανοίξει ή όχι. Αυτό είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε και εμείς στο επόμενο διάστημα. Όσο αυτά αφορά τα προγράμματα, κύριε Σέλιο. Ναι. Να μείνουμε λίγο στους επαγγελματίες που αν δούμε όλα αυτά που συμβαίνουν, βλέπετε το ρεύμα, βλέπετε τα έξω, βλέπετε το ένα, βλέπετε το άλλο, ίσως είναι ένας τρόπος, μια στιγμή που πρέπει να εκμεταλλευτούν κάποια τέτοια προγράμματα και να το εκμεταλλευτούν με τέτοιο τρόπο ώστε θα είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί, κάπως έτσι. Ακριβώς. Ναι. Είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί. Δίνει καλό ποσοστό επιδότηση το πρόγραμμα και συνεχίζει να είναι ανοιχτό. Οπότε πραγματικά είναι προς κέρδος του κάθε επιχειρηματία. Εμείς αυτό το οποίο προσφέρουμε είναι πραγματικά δωρεάν ενημέρωση. Mm-hmm. Γιατί δεν γνωρίζει ο κάθε επιχειρηματίας τις προϋποθέσεις του προγράμματος. Είμαστε εδώ να ενημερώσουμε και να μπορέσουμε να κατευθύνουμε προς καλό την επιχειρηματία, να του δώσουμε λύσεις. Και οι λύσεις δεν είναι μόνο να του προτείνουμε ένα πρόγραμμα, οι λύσεις είναι να προσφέρουμε και κατασκευαστικές λύσεις.